Και γιατί δεν μ' άνοιξες και γιατί
γιατί δε μ' άνοιξες, μόνο την πόρτα ασφάλισες. Ευχαριστούμε πολύ, καλησπέρα σας. Τιμή Σένεγκεν της βραδιάς, της εξαιρετικής βραδιάς. Ευχαριστούμε που είσαστε εδώ, το λόγο θα πάρουν άλλοι. Ήθελα να πω ότι είμαι Φωκιανή. Είμαι η Αναστασία Βουγιατζή Μιχαλοπούλου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χειροκρότημα. Δεν είναι δικό μου, είναι για τη γιαγιά μου που μου το έμαθε. Ευχαριστώ θερμά. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μιχαλόπουλος, Θεούτη. Καλησπέρα σας. Απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσους έχετε έρθει. Απευθύνουμε χαιρετισμό σε όλους τους συμπατριώτες Φωκιανούς σε όλη την Ελλάδα, στη Νέα Φώκια Χαλκιδικής που μας παρακολουθούν στα Λουτρά, στη Σκάλα Λουτρών, στη Λέσβο, στην Κρήτη, σε όλη την Αττική και παντού όπου υπάρχουν συμπατριώτες Μικρασιάτες και ιδιαίτερα Φωκιανοί. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλές εκατοντάδες. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια εκδήλωση μνήμης, ένα ταξίδι στον χρόνο, στην ιστορία, στην αληθινή ιστορία των Φωκιανών, της πατρίδας της παλαιάς Φώκιας της Ιωνίας. Αυτή η εκδήλωση γίνεται με την επανέκδοση του μοναδικού βιβλίου που υπάρχει μέχρι σήμερα και που επανεκδόθηκε μετά από 35-40 χρόνια σχεδόν, του αείμνηστου συμπατριώτη μας, γιατρού Νικολάου Χόρμπου, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και είχε ιδιαίτερους δεσμούς με τη Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Η σημερινή εκδήλωση, επίσης, σήμερα είναι 3 Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν πολλές επέτειοι. Μία επέτειος, έτσι για να μπούμε λίγο και στο κλίμα, η 3 Σεπτεμβρίου είχαμε την Επανάσταση το 1843 για Σύνταγμα. Έτσι, των Ελλήνων που είχαν επαναστατήσει το 1821. Η εκδήλωση ήταν να γίνει στις 12 Ιουνίου, όμως αναβλήθηκε αν θυμόσαστε, γιατί την είχαμε επιλέξει πάλι Σάββατο, γιατί εμείς οι Φωκιανοί προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να καθιερώσουμε σαν ιδιαίτερη μέρα μνήμης τη 12η Ιουνίου. Είναι κάτι που το ήθελαν οι πρόγονοί μας. Το αναφέρουν σε κάποια καταστατικά τους που είχαν δημιουργήσει εδώ πρόσφυγες πρώτης γενιάς. Η 12η Ιουνίου σηματοδοτεί εκτός από την αρχή του πρώτου διωγμού το 1914 στην περιοχή που ήταν οι Φώκες και στα γύρω χωριά, σηματοδοτεί επίσης, σύμφωνα με όλους τους ιστορικούς, τα τελευταία 30-40 χρόνια έχει τεκμηριωθεί με απόλυτο τρόπο όλοι οι ιστορικοί, οι Έλληνες και ξένοι που ασχολούνται με την γενοκτονία και τις γενοκτονίες εδώ στην Καθημάς Ανατολή, σηματοδοτεί και την αρχή της πρώτης φάσης της γενοκτονίας, σαν συνέπεια από την Ανατολική Θράκη. Η 29 Μαΐου με το παλιό ημερολόγιο, δηλαδή 12 Ιουνίου με το πρώτο, από την περιοχή της Φώκιας ξεκίνησε ένα μεγάλο κύμα, δυστυχώς, όπου επεκτάθηκε μέσα σε 40 μέρες σε όλη την Ιωνία, με συνέπεια να έχουμε 130.000 πρόσφυγες, εκτός από τις δολοφονίες κτλ. Κτλ. Χαθήκανε περιουσίες, είχαμε άρπαγμα περιουσιών, και αυτό ήταν η πρώτη φορά που έγιναν από την Ιωνία που ήρθανε πρόσφυγες. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Δημήτρης Μιχαλόπουλος, που θα κάνει τις προσφωνήσεις και την κυρίως εισαγωγή στην εκδήλωσή μας. Εμείς θα τα πούμε αργότερα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Το 2022 αποτελεί μια εξαιρετική και κρίσιμη επετειακή χρονιά για το μικρασιατικό προσφυγικό ελληνισμό. 100 χρόνια πριν, το 1922, συνιστά καθοριστική τομή για την ιστορία του ελληνισμού στη διαχρονία του, καθώς αποσπάται βία η μία του ιστορική πλευρά που περιέχει τη Μικρά Ασία, τη Θράκη και τον Πόντο. Η μικρασιατική καταστροφή υπήρξε το αποτέλεσμα της γενοκτονίας ενός ιστορικού λαού με τουλάχιστον 3.000 χρόνια παρουσία στη Μικρά Ασία. Μιας γενοκτονίας της οποίας η πολυεπίπεδη μεθόδευσή της συνεχίζεται στο σύγχρονο ελλαδικό κράτος με την προσπάθεια συστηματικής αποσιώπησης και διαστρέβλωσης της ιδιαίτερης ιστορικής ταυτότητας και μνήμης από το 1922 έως σήμερα.
σπουδαία συνδρομή στις φετινές εκδηλώσεις μνήμης, αποτελεί επανέκδοση του βιβλίου με τίτλο «Παλαιά Φώκια Μικράς Ασίας» του αείμνηστου Νικολάου Χόρμπου, με καταγωγή από την Παλαιά Φώκια. Το σημαντικό αυτό βιβλίο έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο γνωστικό κενό στις γνώσεις μας για μια περιοχή της Ιωνίας που διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στις ιστορικές εξελίξεις. Στα αρχαία χρόνια, 6ο αιώνα π.Χ., συνέβαλε στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού με 25 αποικίες που ίδρυσε στη Δυτική Μεσόγειο, κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, σε αυτό που χαρακτηρίστηκε αργότερα ως Δύση. Μια ιστορία που παρέμεινε άγνωστη στον ελληνικό λαό μέχρι σήμερα. Θα καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο της κοινότητας Παλαιάς Φώκιας Δήμου Σαρωνικού, τον κύριο Παπουτσί, είναι γνωστό σε όλους, ο οποίος είναι και ο απόψινός οικοδεσπότης που φιλοξενεί την εκδήλωση. Κύριε Παπουτσί, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συμπατριώτες Φωκιανοί και Φωκιανές σε όλη την Ελλάδα. Αξιότιμη κύριε Σκουρολιάκο, βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κύριε Δήμαρχε Σαρωνικού Πέτρο Φιλίππου. Κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Γιάννη Κυριακόπουλε και συνοικοδεσπότη, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμητρα Ράπτη, κύριε Αντιδήμαρχη Ηλία Πατσιαούρα, Μπάμπη Γαλάνη, Θανάση Καραγιάννη, Γκίκα Κωνσταντίνο, κύριε Παπαχρίστου, κύριοι Σύμβουλοι του Δήμου Σαρωνικού, Χρήστο Τσιγαρίδα, Μπουκουβάλα Ηλία, Αλέκο Κολοκοτρώνη, Σολομώντα το Πάλογλου μέρος του Αριστόδικου, αναπληρωτή πρόεδρε της Παλαιάς Φώκαιας, κυρία Κοψολέμη Πολυξένη, σύμβουλο της κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, κύριο Χρήστο Παπαγιάννη, κυρία Βάσο Κόλια, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Ελένη Αυγουστάκη Μακροδημήτρη, πρόεδρε Κρητών, πρόεδρε του ΕΟΛΟΥ Μιχάλη Ρόκα, κύριε Μίμη Δελιγιάννη, πρόεδρε του Συλλόγου Μικρασιατών Κωνσταντινοπολιτών Λαβριωτικής, κύριε πρόεδρε του Συλλόγου Εμπόρων και Επιτιδευματιών Παλαιάς Φώκαιας Μιχάλη Αβραμίδη, εκπρόσωποι των συλλόγων και φορέων του Δήμου μας και όσοι και όσες μας παρακολουθείτε ζωντανά μέσω του διαδικτύου. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση η κοινότητα της Παλαιάς Φώκαιας και εγώ προσωπικά, με την ιδιότητα του Προέδρου, σας υποδεχόμαστε εδώ, στην φιλόξενη αγκαλιά της κοινότητάς μας και ιδιαίτερα στο θέατρό μας, στο χώρο αυτό, που είναι από τους ωραιότερους σε ολόκληρη την ακτογραμμή του Σαρωνικού. Σε μία τέτοια ιστορική στιγμή για τους Φωκαείς, η επιλογή της σημερινής ημέρας, 3 Σεπτεμβρίου, για την παρουσίαση της επανέκδοσης του βιβλίου του αείμνηστου Νικόλαου Χόρμπου, μόνο τυχαία δεν είναι. Έχει μεγάλη συμβολική, συναισθηματική αξία, γιατί σαν σήμερα κρίθηκε η τύχη των Παλαιοφωκιανών, που εκδιώχθηκαν από τις προγονικές τους ρίζες, από τα παράλια της Μικράς Ασίας, μένοντας προσωρινά σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς στέγη, χωρίς ούτε ένα κομμάτι γης να καλλιεργήσουν για να ζήσουν. Δεν είχε βρεθεί ένας τόπος για να φτιάξουν το καινούριο τους χωριό για να εγκατασταθούν. Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του παππού μου περί εγκαταστάσεως των Φωκιανών στην Ανάβησο, τα μέλη της Παμφωκαϊκής Ένωσης, υπάρχει σχετική φωτογραφία των πρώτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από το προσωπικό μου αρχείο στη σελίδα 377 του βιβλίου που παρουσιάζουμε σήμερα, αφού επισκέφθηκαν πολλά μέρη της Ελλάδος για να επιλέξουν να εγκατασταθούν, το 1924 η Παμφωκαϊκή Ένωση εξέλεξε τον Αθανάσιο Παπουτσί, τον Ιωάννη Δέδε και τον Χατζή τον Καρπούζη να μεταβούν στην Ανάβησο να κοιτάξουν το μέρος. Βοήθησε σε αυτό η ύπαρξη αλικών εδώ στην περιοχή. Πράγματι, από την πλατεία Λαβρίου πήραν το τρένο και κατέβηκαν στην Κερατέα και στις 3 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, του
του 1924 επισκέφτηκαν για πρώτη φορά την Ανάβησο. Το μέρος τους άρεσε και στις 15 Οκτωβρίου του 1924 με καίκια από τον Πειραιά και του Γιώργου Θοδωράκογλου και με 50 σκηνές αναχώρησαν οι πρώτες οικογένειες για να εγκατασταθούν στην Ανάβησο. Ουσιαστικά στις 3 Σεπτεμβρίου του 1924, σαν σήμερα, πήγαν τα θεμέλια για να εγκατασταθούν εδώ, σε αυτό το μέρος, να εξελιχθούμε με πάρα πολλές θυσίες και προσπάθειες των παππούδων μας και των πατέρων μας, των πατεράδων μας, σε μία σύγχρονη πόλη που είμαστε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα εκπληρώνουμε την υπόσχεση που είχαμε δώσει από παλιά στον αείμνηστο Νικόλαο Χόρμπο να επανεκδώσουμε το βιβλίο του. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται με την ευκαιρία της επανέκδοσης σε μία νέα βελτιωμένη μορφή με διπλάσια ύλη, 410 σελίδες, με επιμέλεια του Γιάννη Κιουλέκα, σύμφωνα με την επιθυμία του αείμνηστου συγγραφέα Φωκιανού συμπατριώτη μας. Από την αρχική έκδοση πριν 34 χρόνια περίπου του ιστορικού βιβλίου για τους Φωκιανούς, αλλά και όλους τους Μικρασιάτες, λόγω των ντοκουμέντων που περιέχει του αείμνηστου συμπατριώτη μας Νικόλαου Χόρμπου, γιατρού στο επάγγελμα που γεννήθηκε και έζησε στη Θεσσαλονίκη. Με τον αείμνηστο κύριο Νίκο Χόρμπο γνωριζόμαστε από παλιά. Ήταν ένας πράος και γλυκομήλητος άνθρωπος, με διάβια νου, παρόλο την μεγάλη του ηλικία, με βαθιά γνώση της ιστορίας των Φωκαέων. Το συμβουλευόμουν πάντα και ιδιαίτερα από την περίοδο που ήμουν υπεύθυνος των πολιτιστικών της κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας για την αδελφοποίηση που κάναμε με την Εσκάλα, απικία των Φωκαέων στην Ιβηρική Χερσόνησο, αλλά και με την επίσκεψη που κάναμε σαν κοινότητα στη Μασσαλία το 2006. Ήταν ο πρώτος που ενημέρωσα την άνοιξη του 2006, όταν μας είχε επισκεφθεί ο Χάρης Γιακουμής, εμένα προσωπικά, και τον τότε πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Δημήτρη Φιλίππου, μας έδειξε μία σειρά από φωτογραφίες που είχε αποκτήσει από μία δημοπρασία στη Γαλλία. Ήταν οι φωτογραφίες του αρχαιολόγου Φελίξ Σαρτιό, ο οποίος το 1914 έκανε ανασκαφές στη Φώκαια της Μικράς Ασίας και είχε αποθανατήσει μαζί με τις αρχαιότητες και τις θηριωδίες των Τούρκων του πρώτου διωγμού, που πολλά χρόνια αργότερα, σύμφωνα με την επιστημονική ιστορική έρευνα, απεδείχθη ότι ήταν στα πλαίσια της προσχεδιασμένης γενεοκτονίας. Ο συγκεκριμένος συλλέκτης δεν γνώριζε την αξία αυτών των φωτογραφιών και ζήτησε να τον πληροφορήσουμε περί τίνο σε πρόκειτο. Είχαμε μείνει άφωνοι. Του ζητήσαμε να μας στείλει ένα συμφωνητικό και να παραμείνουν οι φωτογραφίες στην κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας. Και επίσης του προτείναμε να συναντήσει στη Θεσσαλονίκη τον κύριο Νικόλαο Χόρμπο. Ο κύριος Νίκος ήταν ο άνθρωπος που ξετύλιξε το κουβάρι της ιστορίας και έδωσε πνοή και υπότιτλους σε αυτές τις φωτογραφίες που εκδόθηκαν σε δύο βιβλία. Τα Φώκαια 1913-1920, η μαρτυρία του Φελίξ Σαρτιό και τα φωκαϊκά βλέμματα του Φελίξ Σαρτιό. Τον κύριο Νίκο τον είχα επισκεφτεί πολύ παλιά στη Θεσσαλονίκη. Η πιο σημαντική όμως υπήρξε στα πλαίσια του πρώτου πανελλήνιου ανταμώματος Φωκιανών στη Νέα Φώκαιας Χαλκιδικής το 2015. Την ιστορική εκείνη συνάντηση όπου γνωρίστηκαν για πρώτη φορά οι δύο μεγάλοι ιστορικοί μας συγγραφείς. Σε αυτό το ιστορικό πρώτο πανελλήνιο αντάμωμα βρεθήκαμε ο αείμνηστος Νικόλαος Χόρμπος και ο Παρασκευάς Συριανόγλου, εξίσου σπουδαίος συμπατριώτης μας, συγγραφέας αρκετών βιβλίων, περίπου 10 για τις Φώκες, ο Γιάννης Κιουλέκας, που είχε παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο για την πραγματοποίησή του, καθώς επίσης και ο Παύλος Παντζίκης, η τότε πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φώκαιας, κυρία Φιλία Σκουλούδη,
ο Δημήτρης Παπαχρυσός από τη Σκάλα Λουτρών στη Λέσβο και άλλοι συμπατριώτες μας. Στο δεύτερο Πανελλήνιο Αντάμωμα Φωκιανών το 2016 που πραγματοποιήσαμε εδώ στην Παλαιά Φώκια, σημειώνοντας μάλιστα πολύ μεγάλη επιτυχία με συμμετοχή από αρκετές εκατοντάδες συμπατριώτες μας από εδώ αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω προβλημάτων υγείας. Μας έστειλε όμως μια πολύ συγκινητική επιστολή που έχει συμπεριληφθεί στο βιβλίο. Το 2017 ξανά είχα την τιμή και τη χαρά να το συναντήσω όταν πάλι με πρωτοβουλία του Γιάννη Κιουλέκα ανεβήκαμε στη Χαλκιδική για να λάβουμε μέρος εκείνη τη χρονιά στα δρόμενα λόγω της ιδιαίτερης ημέρας μνήμης της 12ης Ιουνίου, την οποία ξεκινήσαμε από το 1916 με αφορμή των εγγενείων του Πολιτιστικού Κέντρου Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Φώκαιας Κασάνδρας Χαλκιδικής, που ονομάστηκε από τους φωκιανούς συμπατριώτες μας εκεί σε Πολιτιστικό Κέντρο Νικόλαος Χόρμπος. Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, ο αναγνώστης αυτού του βιβλίου είναι σαν να ανοίγει ένα παράθυρο στο παρελθόν και να παρακολουθεί την ιστορία της Φώκαιας από το 1000 π.Χ. μέχρι σήμερα. 3.000 χρόνια ιστορίας με την αναλυτική ιστορική ματιά του αείμνηστου συμπατριώτη συγγραφέα. Άλλοτε με παγκόσμια δόξα όπως αυτή των αρχαίων χρόνων με τις 25 αποικίες που ίδρυσαν στη Δυτική Μεσόγειο οι τολμηροί θαρατσοπόροι Φωκαείς, μεταδίδοντας τον ελληνικό πολιτισμό για πρώτη φορά στην Ευρώπη, αλλά και αυτό που αργότερα ονομάστηκε σαν Δύση, κυρίως στη Γαλλία Μασαλία, Ισπανία Εμπόριο και Ιταλία Ελέα. Ο αναγνώστης πληροφορείται πως οι Φωκαείς ίδρυσαν το 600 π.Χ. τη Μασαλία, τις στενές σχέσεις μας μέχρι τώρα και γιατί μας προσκάλεσαν το 1899 και το 1999, δηλαδή κάθε 100 χρόνια που γιορτάζουν την ίδρυσή της. Δίνει επίσης πληροφορίες για τα σύμβολα, όπως τον πετεινό της Νίκης, που έχουμε και στο μνημείο των Φωκαέων Μικρασιατών στην πλατεία του χωριού μας. Μια λαμπερή περίοδος των αρχαίων Φωκαέων θα μας περιγράψει με εκπληκτικό τρόπο ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Γιώργος Λεκάκης. Άλλοτε στο Μεσαίωνα με τη δημιουργία της Νέας Φώκειας, άλλοτε την περίοδο της τουρκοκρατίας και ειδικά τον 16ο και 17ο αιώνα, όπου κατά κύματα υπόδουλοι Έλληνες, κυνηγημένοι από τους Οθωμανούς Τούρκους, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής, άρχισαν να μεταναστεύουν από την ηπειρωτική Ελλάδα στα δυτικά παράλια και στα εσωτερικά της Μικράς Ασίας. Σημαντική περιοχή αποδημίας ήταν αυτή των αγράφων εξαιτίας της φτώχειας. Αποτέλεσμα της μετανάστευσης αυτής ήταν η πύκνωση του πληθυσμού των πόλεων της Μικράς Ασίας, όπως και της Φώκαιας, μεταξύ αυτών και οι πρόγονοι του συγγραφέα Νικόλαου Χόρμπου. Άλλοτε σαν πρωταγωνίστρια δυστυχώς στην πρώτη φάση της γενεοκτονίας, γιατί από εκεί στις 12 Ιουνίου του 1914 ξεκίνησε η εθνοκάθαρση που εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ιωνία. Το αποτέλεσμα μέσα από τις σφαγές, λαιλασίες ελληνικών περιουσιών, βιασμών, ακροτηριασμών κτλ. Ήταν τουλάχιστον 130.000 πρόσφυγες που κατέκλυσαν την κυρίως Ελλάδα. Σημειωτέων ότι με ακριβώς την ίδια μέθοδο είχαμε επίσης 130.000 πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη το διάστημα Απρίλιος-Μάιος του 1914. Αυτές οι συστηματικές σφαγές από τον τουρκικό κράτος έγιναν με τελικό στόχο να αναγκαστούν όλοι οι χριστιανοί Έλληνες να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους χωρίς να έχουν ευτέξει σε τίποτα αλλά και χωρίς να υπάρχει καμία στρατιωτική αντιπαράθεση
μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Στο βιβλίο υπάρχουν εκτενή αποσπάσματα των σφαγών και των διώξεων εναντίον των φωκαέων προγόνων μας από διάφορες σπάνιες πηγές που υπήρξαν απτόπτες μάρτυρες, όπως βέβαια του Φελίξ Σαρτιό και των συνεργατών τους, οι οποίοι με την παρέμβασή τους το 1914 έσωσαν εκατοντάδες φωκιανούς από βέβαιο θάνατο, αλλά και άλλων, όπως αυθεντικές μαρτυρίες πολλών συμπατριωτών μας, απτόπτων μαρτύρων, που βρέθηκαν μπροστά στις φαγές, όπως του αείμνηστου Γιώργου Τζίτζιρα. Στο βιβλίο γίνεται εκτενή αναφορά για τη ζωή μέχρι το 1922 στην Παλαιά Φώκια. Φίλες και φίλοι, στο βιβλίο υπάρχει μεγάλος και αναλυτικός αριθμός πληροφοριών που εντυπωσιάζουν σχετικά με τις ασχολίες των κατοίκων, τις ενδυμασίες τους, την πνευματική κοινωνική ζωή, την εκπαίδευση, τη θρησκεία, τα τραγούδια, τα ποίηματα, πάρα πολλές φωτογραφίες με τα σπίτια των παππούδων μας, τη γλώσσα, την οικονομία, τα προϊόντα που παρήγαγαν, τις υποδομές, τα ήθη και τα έθιμά τους. Στο σπουδαίο αυτό βιβλίο διαβάζουμε για πρώτη φορά το ρόλο που διαδραμάτισαν μετά το διωγμό οι ξενιτεμένοι συμπατριώτες μας στην Αμερική, όπου ίδρυσαν το 1919 την Παφοκαϊκή Αδελφό της Ελπής, που με το ειστέρημά τους έστειλαν χρήματα για να φτιάξουμε το σχολείο εδώ στο χωριό μας το 1932. Επίσης υπάρχει φωτογραφία των μελών του Παφοκαϊκού Συλλόγου Πρωτεύς με τα ονόματά τους, οι οποίοι ίδρυσαν σε αυτό το όμορφο μέρος και θεμελίωσαν την Παλαιά Φώκια Αττικής και στους οποίους εμείς οι νεότεροι οφείλουμε ευγνωμοσύνη, προς τιμήν των οποίων άλλωστε ονομάσαμε οδούς με τα ονόματά τους. Επίσης μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί τραγικές ιστορίες πολλών οικογενειών που ήρθαν να εγκατασταθούν εδώ στην Παλαιά Φώκια από τη Δραπετσόνα, όπου αναγκάστηκαν αρχικά οι Φωκιανοί, αλλά λόγω των αντίξεων συνθήκων που επικρατούσαν δεν κατάφεραν να μείνουν, όπως το τραγικό γεγονός με την Φωκιανή οικογένεια Δελάρδα, που για πρώτη φορά δημοσιεύεται από το 1922. Για πρώτη φορά από το 1922 δημοσιεύεται η τραγική τύχη του τελευταίου ιερέα της Αγίας Ειρήνης στην Παλαιά Φώκια της Μικράς Ασίας και τον τραγικό του θάνατο του Παπαναστάχηση Βογιατζή, προγόνου της Πελαγίας Ασβεστά και της μεγάλης ερμηνεύτριας που μας ταξιδεύει απόψε με τις ερμηνείες της, Αναστασία Βογιατζή Μιχαλοπούλου. Η επανέκδοση αυτή περιέχει επιπλέον πολλά νέα άγνωστα στοιχεία τα οποία μας άφησε ο αείμνηστος Νικόλαος Χόρμπος, που δεν έπαψε ποτέ να ερευνά κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του. Προσθέσαμε κάποιες ανέκδοτες μαρτυρίες από χωριανούς πρόσφυγες για το 1922, γιατί υπήρχε κίνδυνος να χαθούν, με ελπίδα η επανέκδοση του ιστορικού αυτού βιβλίου να γίνει αφορμή για έμπνευση κυρίως για τις νεότερες γενιές απογόνων μικρασιατών προσφύγων, προκειμένου να ερευνήσουν περαιτέρω, να φέρουν στο φως και να διασώσουν πολλά στοιχεία που παραμένουν ακόμα άγνωστα. Περιέχει πληροφορίες, όπως όλες οι ανακοινώσεις και τα λοιπά, για τα δύο πανελλήνια ανταμώματα που διοργανώσαμε εμείς, οι απόγονοι των Φωκαέων, στην προσπάθεια που κάνουμε να σωθεί η ιστορία μας για να μεταβιβαστεί στις επόμενες γενιές, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χαθεί. Τέλος, υπάρχουν οι ανακοινώσεις για την ιδιαίτερη μέρα μνήμης των Φωκιανών, σύμφωνα με την επιθυμία των προγόνων μας, την 12η Ιουνίου, μια θλιβερή επέτειος υψηλού συμβολισμού που σηματοδοτεί ταυτόχρονα την πρώτη φάση γενεοκτονίας των χριστιανών Ελλήνων της Ιωνίας. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω το Δήμαρχό μας, κύριο Πέτρο Φιλίππου,
Η παρουσία του βιβλίου γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρονικού και με την ευγενή χορηγία του νομικού προσώπου του Δήμου μας Αριστόδικος. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την πρόεδρο του νομικού προσώπου, την κυρία Δήμητρα Αράπτη. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Γιάννη Κιουλέκα, επιμελητή του βιβλίου και ιστορικό ερευνητή, τον Γιώργο Λεκάκη, συγγραφέα και δημοσιογράφο, για την παρουσίαση και τον συντονισμό τον Δημήτρη Μιχαλόπουλο, καθηγητή μουσικής, για την καλλιτεχνική επιμέλεια της συμπατριώτησά μας Φωκιανή, σπουδαία ερμηνεύτρια Αναστασία Βογιατζή Μιχαλοπούλου, τον πρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών Κωνσταντινοπολιτών Λαβρεωτικής, κύριο Μίμη Δελιγιάννη, και τα μέλη της χορευτικής του ομάδας. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι στις 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30 ο Σύλλογος θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου των Μικρασιατών στο Λαύριο, δίπλα στο Δημαρχείο, το οποίο κατασκεύασε ο μεγάλος γλύπτης Βασίλης Παυλής από την Άφητο Χαλκιδικής, ο ίδιος γλύπτης που έφτιαξε και το δικό μας στην πλατεία μας, αλλά και στις Νέες Φώκες, στην Άφητο, στα Γρεβενά και σε πάρα πολλά άλλα σημεία της Χαλκιδικής. Και είμαστε προσκεκλημένοι. Θα είμαστε όλοι εκεί. Τον πρόεδρο του Συλλόγου Εμπόρων, κύριο Μιχάλη Αβραμίδη, και τα μέλη του Συλλόγου για την υλική και οικονομική τους προσφορά. Τέλος, θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμπατριώτες από τις Νέες Φώκες Χαλκιδικής, από την Παλαιά Φώκη Αττικής και από αλλού, που με τη χορηγία τους καλύφθηκε το κόστος επανέκδοσης του βιβλίου αυτού, που αποτελεί πολύτιμο οδηγό για την αυτογνωσία μας. Προτρέπω όλους να προμηθευτούν το βιβλίο αυτό, γιατί περιέχει μοναδικά ιστορικά στοιχεία και μπορεί να θεωρηθεί η βίβλος των Φωκιανών. Δεν πρέπει να λείψει από κανέναν Φωκιανό και φίλο της Παλαιάς Φώκιας, ο οποίος θέλει να γνωρίσει την ιστορία της. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όσους μας παρακολουθούν ζωντανά διαδικτυακά από τη Νέα Φώκια Χαλκιδικής και αλλού. Σας ευχαριστώ όλους που μας τιμήσατε με την παρουσία σας στη σημερινή μας παρουσίαση του βιβλίου. Για όποιον θελήσει, το βιβλίο κυκλοφορεί στα κεντρικά βιβλιοπωλεία ή μπορεί να το παραγγείλει σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο της περιοχής του. Όσον αφορά την περιοχή μας, εδώ από Δευτέρα μπορεί να απευθύνεται σε μένα προσωπικά. Απόψε μπορεί να το προμηθευτεί εδώ στο χώρο μας. Να είναι καλοκτάξιδο το βιβλίο. Καλή συνέχεια στην εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κιουλέκα, μπορώ να παρέμβω λιγάκι. Καλησπέρα ξανά από εμένα, την Αναστασία Βογιατζή Μιχαλοπούλου. Δεν ήταν παράληψη του Προέδρου, ήταν δική μου παράληψη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία το Δημήτρη το Γαβρά, το δάσκαλο του χορευτικού της Λαβρεωτικής Κωνσταντινοπολιτών Μικρασιατών Λαβρεωτικής, και θέλω να σας πω ότι μείνετε, πέρα από την υπέροχη βραδιά που θα μας ταξιδέψουν σήμερα όλοι οι δήμονες στη Φώκια, με τις μουσικές από το Μουσικό Σχήμα Σμιγάδι. Το Μουσικό Σχήμα Σμιγάδι είναι ένα σχήμα μικρασιάτικου ρεπερτορίου, που βιολί παίζει ο Κυριάκος ο Κουβέντας, ούτε λαού το ταμπουρά παίζει ο Δημήτρης ο Μιχαλόπουλος που είναι και δίπλα μας, η Ιωάννα Ρίγα παίζει σαντούρι και εγώ τραγουδάω. Ξεκινήσαμε την αποψινή εκδήλωση με το τραγούδι «Μπουρνοβαλιός Μανές» και «Γιατί δεν μας το λες». Όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε απόψε, δεν είναι πολλά, είναι 2-3, είναι μικρασιάτικα, σχετικά με το θέμα της αποψινής παρουσίασης. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που είναι χαρακτηριστικό της Παλαιάς Φώκιας. Τιτλοφορείται «Υποψία» ή «Από τα πεντένια πέφτω». Υπόψια να μην έχεις ότι πως δεν σ' αγαπάς.
Η επανέκδοση του βιβλίου, το οποίο αποτελεί θέμα της σημερινής μας εκδήλωσης, περιέχει επιπλέον πολλά νέα άγνωστα στοιχεία, τα οποία μας άφησε ο αείμνηστος Νικόλαος Χόρμπος, που δεν έπαψε ποτέ να ερευνά, κυριολεκτικά, μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του. Το παρόν βιβλίο δίνει μια σφαιρική, πολύτιμη γνώση από την αρχαιότητα μέχρι το διπλό ξεριζωμό των Φωκιανών. Με την ελπίδα η επανέκδοση του ιστορικού αυτού βιβλίου να γίνει αφορμή και έμπνευση κυρίως για τις νεότερες γενιές απογόνων των μικρασιατών προσφύγων, προκειμένου να ερευνήσουν περαιτέρω, να φέρουν στο φως και να διασώσουν πολλά στοιχεία που παραμένουν ακόμη άγνωστα σε όλους μας. Φωκιανός στην καταγωγή, ιστορικός ερευνητής, γνωστός για τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει για τα δύο πανελλήνια ανταμώματα των Φωκιανών, μοναδικά από το 1922, δραστηριοποιείται στο μικρασιατικό χώρο για μικρασιατικά ζητήματα και επίσης για το ζήτημα της γενοκτονίας. Επιμελήθηκε την επανέκδοση του ιστορικού βιβλίου για την Παλαιά Φώκια, βαθύς γνώστης της ιστορίας των μικρασιατών, ο κύριος Γιάννης Κιουλέκας, ο οποίος έχει το λόγο. Ναι, ξανά καλησπέρα σας και από μένα. Ξέρετε, είμαι ο τρίτος ομιλητής και τελευταίος. Θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος, για να περάσουμε μετά και στο χορευτικό. Θα κάνω κάποιες επισημάνσεις. Ήτανε μεγάλη συγκίνηση όταν έλαβα την ειδοποίηση μέσω μιας επιστολής μετά θάνατον του αείμνηστου συγγραφέα που με όριζε να βγάλω, αφήνοντάς μου πρόσθετο υλικό, να βγάλω με δική μου ευθύνη, να βρω χρήματα και τα λοιπά και να βγει το βιβλίο όπως θα το ήθελε εκείνος. Και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ βαρύ, πολύ βαριά ευθύνη. Εσείς θα το κρίνετε. Το βιβλίο θα... Είμαι πάρα πολύ σύντομος, θα αναφερθώ σε ορισμένα έτσι γιατί αξίζει κάποιος να το αγοράσει. Γιατί φυσικά έχει την ιστορία, έχουν μπει μέσα κάποιες για πρώτη φορά από το 1922. Υπάρχει η βιογραφία της μιας άγνωστης
στο ευρύ κοινό, αλλά πολύ σημαντικής μουσικού, μικρασιάτισσας, έγραφε στίχο, έγραφε τη μουσική, αμανέδες. Οι αμανέδες αυτοί είναι περίπου 11 ή 12, καταγράφηκαν κάποια στιγμή από το αρχείο Σαρτιό, από το αρχείο, με συγχωρείτε, Μερλιέ, το αρχείο μας στοιχειώνει όλους, από το αρχείο Μερλιέ, τη δεκαετία του 30 λοιπόν στη Δραπετσόνα, καθότανε και τραγουδούσε και έγραφε τους καημούς της, αυτούς που πέρασε από τους δύο ξεριζωμούς. Είναι η περίφημη Ειρηνιό η Βογιατζή, με την οποία συγγενεύω κι εγώ εξαγχιστίας. Και βέβαια η απόγονός της εδώ έχει κληρονομήσει το θεϊκό χάρισμα της φωνής. Όμως η Ειρηνιό ήταν πολύ σημαντική συνιστόσα μουσική. Κάποια στιγμή θα κάνουμε κάποιο αφιέρωμα. Επίσης υπάρχει ένα αφιέρωμα στην Εκκλησία, σύντομο, στην Αγία Ειρήνη. Στην Αγία Ειρήνη της Ιωνίας και στην Αγία Ειρήνη εδώ πέρα, στην Παλαιά Φώκια που έχτισαν ξανά. Ένα επίσης ακόμα σημαντικό ντοκουμέντο που προανέφερε ο πρόεδρος, ο κύριος Παπουτσής, είναι του ιερέα Βογιατζή και πώς είχε το τραγικό θάνατο, ο οποίος είναι πανομοιότυπος του Χρυσοστόμου Σμύρνης, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Του πρότειναν να φύγει, δεν εγκατέλειψε το πίμνιό του και βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με άλλους φωκιανούς ή μέσα στην εκκλησία ή απ' έξω, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Η απόγονος που μου έδωσε τα ντοκουμέντα είναι εδώ ανάμεσά μας και την ευχαριστώ ακόμα μια φορά. Η Πελαγία Ιασβεστά, να είναι καλά. Ένα άλλο μοναδικό ντοκουμέντο που θα δει κάποιος είναι η μοναδική ίσως βάρκα από την Ιωνία που έχει διασωθεί. Είναι η φωκιανή βάρκα, η περίφημη. Ήταν εδώ, κύριε Παπουτσί, κάποια χρόνια πριν και τώρα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο στη Μυτιλίνη. Είναι η μοναδική, όχι ίσως, είναι ο μοναδικός τύπος ιωνικής βάρκας που σώζεται. Η κουρίτα. Που, έτσι. Και τώρα τελειώνοντας, θα σας, επειδή για να έχει και ένα πρακτικό αποτέλεσμα η απόψινή συνάντηση, πήραμε μία πρωτοβουλία, ο Παύλος Οπατζίκης από τη Νέα Φώκια Χαλκιδικής, και επιτρέψτε μου, ο υποφαινόμενος που σας μιλάει, καταθέτουμε στις δύο κοινότητες από κοινού μία επιστολή τεκμηριωμένη για να θεσμοθετηθεί επιτέλους από τις δύο κοινότητες μετά από 6 χρόνια που το τηρούμε με ευλαβική προσήλωση, η 12η Ιουνίου σαν ιδιαίτερη μέρα μνήμης. Αυτό είναι κάτι που το ήθελαν οι προγονείς μας. Αφού είχα αρθρογραφήσει το 2015 για πρώτη φορά και είχα κάνει την πρόταση στους Φωκιανούς λίγο πριν τα ανταμώματα, 5-6 μήνες πριν, εκ των υστέρων, λόγω του κυρίου Νάσου, μου έδωσε ένα καταστατικό μετά από ένα χρόνο και ανακάλυψα ότι στο άρθρο 12 ήθελαν αυτή η ημερομηνία ήταν που τους προκαλούσε συγκίνηση και τους θύμιζε την πατρίδα. Άρα λοιπόν είμαστε σύμφωνοι με την γνώμη και με την θέληση και την επιθυμία των πρώτων προσφύγων. Αλλά στην πορεία ανακάλυψα ότι ήταν και του κυρίου και του αείμνηστου Νικολάου Χόρμπου, του συγγραφέα. Παραθέτω λοιπόν, δεν τη διαβάζω, είναι τεκμηριωμένη και πιστεύω το ίδιο θα γίνει και τη Δευτέρα από τον κύριο Παύλο Πατζίκη που είναι αντιδήμαρχος στην Κασάνδρα και μας ακούει αυτή τη στιγμή και είναι συμφωνημένο. Μακάρι να ψηφιστεί και από τις δύο κοινότητες με συγκεκριμένο τελετουργικό. Είναι μια πράξη ύψης του συμβολισμού η οποία θα θυμίζει στις νεότερες γενιές ιδίως, γιατί όλα για αυτούς γίνονται και το βιβλίο για αυτούς γράφτηκε, για να μάθουν την ιστορία τα Φωκιανόπουλα, γιατί διατηρεί τη μνήμη μας άσβεστη. Κύριε Παπουτσί, σας την παραδίνω δημόσια. Ελπίζω να κάνετε το καθήκον σας οι δύο κοινότητες και να την ψηφίσετε. Αφού τη διαβάσετε βέβαια δημόσια και συμφωνήσετε και αν θέλετε φωνάξτε και εμάς να είμαστε παρόντες. Εγώ εδώ και ο Παύλος Οπατζίκης στην κοινότητα Νέας Φώκιας Χαλκιδικής. Τέλος, τελειώνοντας, θα σας διαβάσω, επιτρέψτε μου, γιατί είναι υποχρέωση, κάτι που δεν περιμένετε, δεν περιμένει κανένας. Δύο επιστολές μου ήρθαν χτες. Ξέρετε, μέχρι το 2015 υπήρχε προξενείο στη Μασσαλία. Μας έστειλε λοιπόν μια επιστολή ο κύριος
Παναγιωτόπουλος Πέτρος, ο τελευταίος πρόξενος, γιατί μετά υποβαθμίστηκε για λόγους λειτουργικούς του κράτους, υποβαθμίστηκε σε λιμενικό, προξενικό λιμεναρχείο. Ο πρόξενος λοιπόν μας γράφει, αγαπητοί μου φίλοι Φωκαής, είναι πάρα πολύ συγκινητικές οι επιστολές και με αυτές θα τελειώσουμε. Αγαπητοί μου φίλοι Φωκαής και λοιποί παροβρισκόμενοι στη σημερινή εκδήλωση, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος ως ένας από τους πολλούς Έλληνες διπλωμάτες που είχαν την τιμή να υπηρετήσουν ως γενικοί πρόξενοι στο λιμάνι της Μασσαλίας, αυτής της πόλης που υπερήφανα έλκει την καταουγή από τη μαγική Φώκαια. Η πόλης λιμάνι, δεύτερη δυναμικά πόλη της Γαλλίας και ζωντανής αποικίας Ελλήνων στη Μεσόγειο, που η φωκαιακή της ταυτότητα την χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα, ατενίζει αισιόδοξα το μέλλον και συνεχίζει να αποτελεί ένα πολυπολιτισμικό κέντρο της Μεσογείου. Στρέφεται από την Παναγία του Λόφου και αγκαλιάζει ένα πληθυσμό καθολικών, ορθόδοξων, μουσουλμάνων και άλλων και δίνει περισσή δύναμη στη φίλη Γαλλία ως ένα κράτος με παραγωγή πολιτισμού και υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων πολίτου που η ένδοξη Γαλλική Επανάσταση άφησε παγκόσμια κληρονομιά υπό τους ήχους της Μασαλιώτιδας, ύμνου στρατιωτικού αγήματος που πρωτοστάτησε στους λαϊκούς αγώνες και που αποτελεί τον εθνικό ύμνο της χώρας. Να υπομνηστεί το γεγονός ότι κατά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, απελευθέρωσης της πατρίδας μας από τον Οθωμανικό ζυγό, πρώτοι οι κάτοικοι της φωκαιακής κόρης Μασσαλίας ξεκίνησαν με πλοίο να υποστηρίξουν τον ευγενή αγώνα του έθνης μας για απελευθέρωση. Έλληνες ναυτικοί ήταν οι μόνοι που έσπασαν το βρετανικό εμπάργκο της Μασσαλίας για να βοηθήσουν τους πολιορκημένους κατοίκους της θεωρούμενης φίλης πόλης της Μεσογείου και δυναμικής συμμάχου. Αιώνιοι δεσμοί φιλίας μεταξύ των λαών μας. Από το λιμένα της Μασσαλίας ξεκίνησε ο Ευθυμένης που το άγαλμά του κοσμεί σήμερα το εμπορικό επιμελητήριο της πόλης, την εξερεύνηση πέραν και βορείως των Ηρακλειών στυλών Γιβραλτάρ και να φτάσει μέχρι την Γυραιά Αλβιώνα. Η Μασσαλία περιποιείται τιμή για τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους Φωκαείς με την πλούσια ιστορία της, το σεβασμό στην ταυτότητά της που δεν πάβει να τη διαλαλεί και να την υπερθυμίζει στους επισκέπτες μας την χάλκινη πινακίδα που υπάρχει στο παλιό λιμάνι όπου αναφέρεται ότι οι Φωκαείς ίδρυσαν την πόλη αυτή και διέδωσαν τον πολιτισμό στο δυτικό κόσμο. Εύχομαι καλοτάξιδο το βιβλίο και ευανάγνωστο για τους αναζητητές πηγών του ευγενούς αθλήματος των Ελλήνων να διαδίδουν πολιτισμό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τελειώνω με τον νυν προξενικό από το προξενικό λιμεναρχείο Μασσαλίας. Μας στέλνει, έφτασε μόλις χτες, είναι ο αντιπλοίαρχος του λιμενικού σώματος Χονδρόπουλος Σωτήριος. Μας γράφει λοιπόν, αγαπητέ προξενικό λιμεναρχείο Μασσαλίας, Μασσαλία 2-9 του 2022, αγαπητέ πρόεδρε της κοινότητας Παλαιάς Φώκιας Αττικής κύριε Παπουτσή, αγαπητέ φίλε Γιάννη Γιουλέκα, αγαπητοί φίλοι Φωκαείς και λοιποί παρευρισκόμενοι στη σημερινή εκδήλωση. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να υπηρετώ ως προξενικός λιμενάρχης στη Μασσαλία. Το προξενικό λιμεναρχείο Μασσαλίας είναι η μόνη επίσημη ελληνική διπλωματική αρχή στην ευρύτερη περιοχή της Μασσαλίας, η οποία έλκει την καταγωγή της από τη μαγική Φώκαια. Το ταξίδι των Φωκαέων και ο ρομαντικός μύθος για την ίδρυση της Μασσαλίας εξακολουθούν να μας αγυνεύουν και να αποτελούν πηγή υπερηφάνειας των σύγχρονων κατοίκων της πόλης. Το ιστορικό της ίδρυσης περιγράφεται από τον Αριστοτέλη και από τον Τρόγκο Πομπείο. Οι Φωκαείς φτάνουν στις εκβολές του Λακιδών, του ποταμού που βρισκόταν στη μέση του σημερινού παλιού λιμανού της Μασσαλίας. Ο αρχηγός τους ο πρώτης, μαζί με το φίλο του Σίμων, επισκέπτονται τον Άνω, τοπικό βασιλιά των Σεγοβρίδων, τη στιγμή που αυτός ετοιμάζεται να παντρέψει την κόρη του τη Γύπτιδα. Η Γύπτης κατά τη διάρκεια του γαμήλιου γεύματος, όπου όπως ήταν η παράδοση έπρεπε να επιλέξει το μέλλον του άντρα της, επιλέγει να παντρευτεί τον άγνωστο πρώτη, προσφέροντάς του ένα κύπελο νερό. Ο πατέρας Νάνος δέχεται, ο πρώτης και οι Γύπτης παντρεύονται και έτσι οι Φωκαείς εγκαθίστανται και ιδρύουν τη Μασσαλία. Σιγά σιγά από τους Φωκαείς και άλλες πόλεις εμπορικοί δορυφόροι της Μασσαλίας, όπως η Νίκαια, αλλά επίσης η αγαθή Τύχη, η σημερινή Άγκντ, το Εμπόριον, σημερινό Αμπούρια στην Ισπανία, η Αντίπολης, Αντίπ, ή η Θηλήνη, σημερινή Άρλες. Η σχέση των Ελλήνων λοιπόν με τη Μασσαλία κρατάει περισσότερο από 2 χρόνια και στην πόλη αυτή υπάρχουν πολλά μνημεία και ευρήματα που μαρτυρούν την αρχαία ελληνική παρουσία. Πρώτα απ' όλα τα ερείπια του αρχαίου λιμανιού της Μασσαλίας και ένα μέρος των τυχών της αρχαίας πόλης. Τα μνημεία παρέμειναν στην τοποθεσία που βρέθηκαν, ενώ πάνω τους χτίστηκε το ειδικά διαμορφωμένο Μουσείο Ιστορίας της πόλης, της Μασσαλίας, όπου φυσικά προβάλλεται και αναπαρίσταται λεπτομεριακά ο μύθος του πρώτη και της Γύπτιδος. Στο ίδιο μουσείο βρίσκεται και η μακέτα της ελληνικής Μασσαλίας των αρχαϊκών χρόνων. Φυλάσσονται
και τα περισσότερα αρχαιοελληνικά ευρήματα, όπως μια καλοδιατηρημένη ελληνική τριήρης, πλήθος αμφορέων, ελληνικά νομίσματα, αγαλματίδια και άλλα πολλά. Εδώ να σας πω ότι προσωπικά έχω πάει και το έχω επισκεφθεί το 2019. Είναι ακριβώς, είναι ένα εκπληκτικό ταξίδι στο χρόνο και είναι όλα ελληνικά μες στο μουσείο αυτό. Ένα άλλο μνημείο, το οποίο βέβαια δεν είναι αρχαίο, αλλά έχει άμεση σχέση με την αρχαία ελληνική Μασαλία, είναι η αναμνηστική πλάκα που τοποθετήθηκε μεταπολεμικά ακριβώς στο σημείο της εκβολής του Λακηδών, στο παλιό λιμάνι της Μασαλίας, για να θυμίζει στους Μασαλιώτες και τους ξένους τη μυθική ίδρυση της πόλης τους από τους Φωκαείς. Η σχέση όμως των Ελλήνων με τη Μασαλία δεν διακόπηκε ποτέ. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, Έλληνες έμποροι περνούσαν από τη Μασαλία, ενώ στις αρχές του 19ου αιώνα ιδρύθηκε στη Μασαλία μόνιμη ελληνική αποικία. Τα πρώτα μέλη αυτής της κοινότητας ανήκαν σε ισχυρές και αρχοντικές δυναστείες, κυρίως από το νησί της Χίου, αλλά και από τη Σμύρνη. Αυτή η ελληνική κοινότητα εξελίχθηκε σταδιακά σε μια πλούσια, δυναμική και ακμάζουσα ελληνική αποικία, η οποία απέκτουσε κύρος και ισχύ και ενσωματώθηκε στην ελίτ του εμπορίου της Μασαλίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η ελληνική κοινότητα έκανε τα πρώτα της βήματα ως θρησκευτική αδελφότητα, γιατί φυσικά το πρώτο μέλημα των Ελλήνων της Μασαλίας ήταν η ίδρυση εκκλησίας. Αρχικά οι ορθόδοξες λειτουργίες γίνονταν σχεδόν κρυφά σε ένα παρεκκλήσι με την ανοχή των γαλλικών αρχών της Μασαλίας. Το οικόπεδο της σημερινής εκκλησίας που είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου αγοράστηκε το 1834, ενώ ένα πρώτο κτίριο εγκαινιάστηκε το 1836. Η Μασαλία είναι άρρηκτα δεμένη με τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Οι Μικρασιάτες Φωκαείς ίδρυσαν, όπως είπαμε, την πόλη το 1630, ενώ ένα μεγάλο κύμα Μικρασιατών εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Η σύγχρονη ελληνική παρουσία της Μασαλίας και του περιχώρου της αποτελείται κατά μεγάλο μέρος από απογόνους αυτών των προσφύγων και μεταναστών, και το γεγονός αυτό αποκτά ειδική σημασία φέτος, που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τα τραγικά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του ελληνισμού. Κλείνοντας, και χωρίς να θέλω να σας κουράσω, εύχομαι το παρόν βιβλίο να είναι καλοτάξιδο και να αποτελέσει το εφαλτήριο για την αέναη διάδοση του ελληνισμού μας. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, τόσο εσείς εδώ που παρευρίσκετε στην εκδήλωσή μας και σας ευχαριστούμε πολύ, αλλά και εκατοντάδες που μας ακούνε διαδικτυακά, σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας και δεν σταματάμε εδώ. Το βιβλίο, και τελειώνω με αυτό, επιτρέψτε μου. Στην αρχή είχαμε τα πανελλήνια ανταμώματα πριν 6-7 χρόνια. Κατόπιν, απόρρια αυτών έγινε το μνημείο που έγινε πριν 3-4 χρόνια, πριν 3 χρόνια, ήταν αποτέλεσμα ακριβώς της συνάντησης των πανελληνίων ανταμωμάτων. Η 12η Ιουνίου, ιδιαίτερα ημέρα μνήμης που θα θεσμοθετηθεί Θεού θέλοντος και κοινοτήτων επιτρέποντος, είναι και η έκδοση αυτού του βιβλίου είναι μέσα στα πλαίσια που έχουμε ξεκινήσει ορισμένα χρόνια να επανασυνδέσουμε τους Φωκαείς ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο και να διατηρήσουμε τη μνήμη τους και να τη διαδώσουμε στην ελληνική κοινωνία που είναι ακόμα άγνωστη. Μπορεί στη Φωκαϊκή κοινωνία να είναι λίγο γνωστή να γίνεται, αν και όπως και οι Μικρασιάτες δεν γνωρίζουν ακόμα την ιστορία τους. Οι Μικρασιάτες όμως είναι τουλάχιστον ένα 30-40% της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμάζουμε τις επόμενες εκδόσεις μας και τις επόμενες δραστηριότητες μας σε πανελλήνιο επίπεδο, και σας θέλουμε κοντά μας, γιατί ό,τι κάνουμε είναι για το κοινό καλό και να μείνει άσβεστη η φλόγα των προσφύγων, των διπλοπροσφύγων, οι οποίοι τόσο δεινά τράβηξαν, πάντα στη μνήμη τους. Αλλά πάνω απ' όλα δεν είναι για τη μνήμη αυτών που σώθηκαν, αλλά για τη μνήμη των 3.000 τουλάχιστον Φωκιανών, οι οποίοι έμειναν για πάντα στα ιερά χώματα της πατρίδας στην Ιωνία, στη Νέα Φώκια, στην Παλαιά Φώκια, στο Μπαγκάραζι και στα γύρω χωριά, στη Βάρη κτλ., οι οποίοι δεν πρόλαβαν να έρθουν και εκτελέστηκαν με τις πιο απάνθρωπες μεθόδους εκτέλεσης από τους Νεότουρκους και τους Κεμαλικούς στην τελική φάση, 19-22. Για αυτούς πάντα γίνονται όλα, για τη μνήμη τους. Γιατί οι νεκροί τότε μόνο δεν ξεχνιούνται όταν τους θυμόμαστε εμείς οι ζωντανοί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μέσα στους στίχους του και στην ερμηνεία του μας δίνει όλο το φάσμα, το πλαίσιο της καταστροφής της Σμύρνης. Είναι τα μικρά διαλύματα που χρειάζονται
να ξεκουραστούν οι ομιλητές και εσείς που τους ακούτε να σκεφτείτε, να πάρετε μία γεύση από τη μουσική που έχουμε εμείς οι Μικρασιάτες, εσείς οι Μικρασιάτες και οι Φωκιανοί, γιατί όχι, και η Φώκια Μικρασία είναι. Όλα τα μικρασιάτικα τραγούδια ανήκουν στη Φώκια και όλα τα Φωκιανά στη Μικρασία. Όμως, για μας που γνωρίσαμε την ιστορία και από τους δικούς μας τους ανθρώπους, παππούδες, γιαγιάδες, συν από τα πονήματα που έχουν γράψει οι συγγραφείς μας και ειδικά σήμερα με αυτό το υπέροχο βιβλίο που είναι η Αγία Γραφή, θα έλεγα, τολμώ να πω, των Φωκιανών. Θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι εμείς, το Σμιγάδι, ο Κυριάκος Συναλού και η Ιωάννα, σήμερα είναι ο Δημήτρης και εγώ, σε εσάς. Πέρα από το πρόγραμμα που θα ακούσετε μετά, ένα τραγούδι που από ψυχής, όταν το λέμε, θυμόμαστε πάντοτε τη γιαγιά μας και τον παππού μας. Ίσως κι εσείς. Ένα απλό τραγούδι, γραμμένο με πόνο. Απλό. Ζεστένια καί
Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω όλους. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον Πρόεδρο των Κωνσταντινοπολιτών στο Λαύριο και να υπενθυμίσω ότι 10 του μήνα όλοι να είμαστε εκεί στις 6.30 ώρα στο Δημαρχείο που θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου τους. Και θέλω να δώσω ένα δώρο, μια ωραία ανθοδέσμη στην εξαιρετική Αναστασία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε όλους, ευχαριστούμε Νάσο μου, ευχαριστούμε. Και θέλω να δώσω και δύο ανθοδέσμες στο εξαιρετικό συγκρότημα, γιατί είναι αρκετές κυρίες, να μην δώσουμε μόνο μία, να δώσουμε δύο. Παρακαλώ τη γραμματέα του χορευτικού. Σοφία Νεράτζη. Την κυρία Σοφία Νεράτζη. Γιατί είσαστε αρκετές. Κύριε Μίμη, δεν έχω λουλούδια για σένα. Σε υπερευχαριστώ. Έχεις την αγάπη μου. Θα κάνουμε άλλη μια εκδήλωση ζωντανά με το Σμιγάδι εδώ και θα δώσουμε σε όλους λουλούδια. Adi.